Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην 45η Περιφερειακή Συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε το Κινητικό Σύλλογο Κιλκής, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δήμο Κιλκής που μας παραχώρησε αυτή την αίθουσα. Να καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Καλογεράκο, τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τζίμα, φυσικά τον Πρόεδρο, τον κύριο Καραΐτη που μας φιλοξενεί, τον εκπρόσωπο, τον συντονιστή της Ιεροφυλακής και του Ιεροφύλακα και τον Δημάρχη του Παναγιώτη, τον επιστημονικό συνεργάτη, τον Χρήστο Καλαϊτζή, που βρίσκονται όλοι εδώ μαζί μας, και τα υπόλοιπα μέλη των κινητικών συλλόγων. Ένα εκπρόσωπο στο Πεσταρτίο μου. Το λόγο έχει ο πρόεδρος που μας φιλοξενεί, ο κύριος Καραΐτης, οπότε φιλοξενούμενοι του θα τους εκφωνήσει ο Γιάννης. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στο 45ο Περιφερειακό Συνέδριο των Κυνηγητικών Συλλόγων Ομόσφαιρων και Κιλκής. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν για την παρουσία του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, της ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης, μιας πολύ ύπαθης κυνηγητικής ομοσπονδίας, καθώς δέχεται το μεγαλύτερο φόρτο των κυνηγών όλης της επικράτειας. Τον επιστημονικό συνεργάτη, τον κύριο Καλαϊτζή, που είναι πάντα βοηθός στους κυνηγητικούς συλλόγους, δίνει την επιστημονική του χρειά σε ό,τι χρειαζόμαστε, κυρίως στις απελευθερώσεις των θυραμάτων. Και πάνω σε αυτό να πω ότι εμείς, σαν κυνηγητικός σύλλογος, έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε απελευθέρωση αγριόχειρων και λαγών και τις μελέτες ετοιμάζεται ο κύριος Καλαϊτζής. Το συντονιστή της Ομοσπονδιακής Θεροφυλακής, τον κύριο Δημάκη τον Παναγιώτη, μια ομοσπονδιακή θεροφυλακή που όλοι μας ξέρουμε ότι την πληρώνουμε και τη στηρίζουμε εμείς οι ίδιοι οι κυνηγοί, οι κυνηγητικές οργανώσεις, καθότι το κράτος δεν, θα πω σε εισαγωγικά, δεν ενδιαφέρεται και πολύ για τη θεροφύλαξη. Τον εκπρόσωπο δασαρχείου μας, έχουμε σαν δασαρχείο μια αγαστή και πολύ καλή συνεργασία. Χθες είχαμε πάει σε μια εκδήλωση που είχαν κάνει για τα φυτά του νομού Κιλκής. Ο κύριος δασάρχης, λόγω ανηλυμένου υποχρέωσης, είναι δημοτικός σύμβουλος και είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Τους δύο ευρωβουλευτές, υποψήφους ευρωβουλευτές του κόμματος Ελλήνων Κυνηγών, τον κύριο Παντελάκη που είναι και πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τον Νίκο Ταταρίδη που είναι τοπικός υποψήφιος από εδώ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τους δώσουμε τη δύναμη να μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και να εκπροσωπήσουν και να μεταφέρουν τα δίκαια των Ελλήνων Κυνηγών. Τους φίλους προέδρους των κυνηγητικών συλλόγων που, όπως ξέρουμε όλοι μας, αφιερώνουν πολύ χρόνο από την προσωπική τους εργασία, από την προσωπική τους ζωή για να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε αυτό που λέγεται κυνήγι. Και οι θυροφύλακες, αυτοί που μέρα νύχτα κυκλοφορούν στους κάμπους και στα βουνά για να μπορέσουν να μας γλιτώσουν από αυτό που λέγεται λαθροθερία. Γιατί τα μέσα ενημέρωση τον τελευταίο καιρό, ό,τι γίνεται αμέσως λένε οι κυνηγοί το κάνανε. Μόνο που μπερδεύονται, γιατί δεν πρέπει να πούν κυνηγοί, πρέπει να πούν λαθροκυνηγοί. Να πω ότι ένα περιστατικό πέρυσι καιρό Αύγουστο νομίζω ήτανε, δεν θυμάμαι ακριβώς, καλοκαίρι πάντως ήτανε, ο θεροφύλακας, ο ιδιωτικός θεροφύλακας του συλλόγου μας, εντόπισε ένα μαύρο τσιπάκι στην περιοχή του χορηγίου του Κιλκής. Και όταν του σταμάτησε είχαν μέσα κουτάκια με φίδια, αν θυμάμαι καλά, Παναγιώτη, δεν είναι. Αυτοί είναι οι οικολόγοι. Και τελικά δεν μπορέσαμε κιόλας, τους κυνήγησε και η ασφάλεια, μπορέσαν να φύγανε. Ήταν πλαστές πινακίδες, μαύρο τσιπάκι. Με πλαστά χαρτιά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι είχε άδεια για να απελευθερώνει φίδια. Ήταν ένα τσιπάκι γεμάτο με φίδια. Σε κουτάκι. Έχουμε και το σύμβουλο μας από εκεί, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Την ίδια περίοδο εκεί στο χορήγι χάσανε πολλοί συνάδελφοι κυνηγοί σκυλιά από τσιμήματα φιδιών. Η διαβούλευση που γίνεται για το κυνήγι θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος δίπλα. Και θα δούμε τι μέλη γενέστε σε αυτό το πολύπαθο κυνήγι της Ελλάδος. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ πέρα μαζί μας. Ελπίζω να ακούσετε αυτά που θέλετε. Ένα σύντομο χειρισμό από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ παρέα με όλους τους κυνηγητικούς συλλόγους και χαίρομαι που βρίσκεστε κι εσείς ως εκπρόσωπος του Δασαρχείου, διότι στηρίζουμε και εμείς και φαντάζομαι και εσείς πολλά στη συνεργασία μας, διότι εμείς έχουμε αναγνωρίσει και το ρόλο σας, αλλά και την μικρή βοήθεια που υπάρχει από το κράτος για να μπορέσετε να εκπληρώσετε πραγματικά και σε ένα ευρύ πλαίσιο το έργο σας. Και γι' αυτό το λόγο όλες οι κυνηγητικές οργανώσεις είναι αρρωγή στο έργο σας. Αρρωγή. Πολλοί λένε ότι θα φτάσουμε στο σημείο να σας υποκαταστήσουμε. Σαφέστατα, αυτά είναι πολύ μακριά από μας. Αναγνωρίζουμε το ρόλο τον δικό σας. Είναι αξιολογότατος. Όμως, όπως το προείπα, αρρωγή στην προσπάθεια τη δική σας, διότι έχουμε κοινό σκοπό και γι' αυτόν τον λόγο το δικό μας καταστατικό των κυνηγητικών οργανώσεων είναι το μοναδικό ιδιότυπο καταστατικό που λέει ότι είμαστε αρρωγοί και γι' αυτό το λόγο αναγνωρίζονται και οι θυροφύλακες, διότι προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η πρώτη αρχή για την συνεργασία μας, για την αναγνώρισή μας και για την βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε. Και νομίζω ότι πραγματικά όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν αρνήθηκαν ποτέ την αρρωγή προς το Δασαρχείο. Στέκομαι ιδιαίτερα τώρα σε αυτό το σημείο, διότι ακουστήκανε πολλά σε αυτόν τον λεγόμενο εθνικό διάλογο. Δεν θα πω όμως περισσότερα τώρα, αν θέλετε να προχωρήσετε ακριβώς στο πρόγραμμα και θα τα πούμε σε συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον πρόεδρο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τα προεδρία που είναι, οι πρόεδροι μάλλον που συνεργάστηκαμε τα 4 χρόνια, γιατί στην επόμενη περιφερειακή έχουμε εκλογή νέου περιφερειακού εκπροσώπου. Υπάρχουν και εκλογές κάποιων συλλόγων που θα είναι νέοι πρόεδροι ενδεχόμενα ή και παλιότεροι. Και ενδεχόμενα και όσοι θα ενδιαφέρονται για να είναι υποψήφοι, η περιφερειακή θα γίνει 28 Εβδόμου του 2016. Να ακούσουμε την πρόταση. Προσφορές, ποιος θα πάρει την περιφερειακή. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πάει να αλλάξει μια Κυρκής, μια Σέρες. Έχει καιρό να γίνει στο Σιδηρόκαστρο, στη Μαυροθάλασσα. Έχετε μία γενική συνέλευση, 10 περίπου κυνηγετικοί σύλλογοι από τους νομούς Σερών και Κυλγής. Ποιος ήταν ο λόγος καταρχάς που μαζευτήκατε στο Κυλγής? Πρώτον, μαζευτήκαμε για να συζητήσουμε ειδικά θέματα που αφορούν το κυνήγι και τη θυροφύλαξη των δύο νομών Σερών και Κυλγής. Και δεύτερον, ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης να μας ενημερώσει για αυτά, για τα τεκτενόμενα που γίνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με την πολυσυζητημένη διαβούλευση για το κυνήγι. Στην διαβούλευση αυτή υπάρχουν διάφοροι φορείς, οι κυνηγητικές οργανώσεις, οι υπολογικές οργανώσεις και οι φορείς του Υπουργείου. Ήταν μια εκτενή ενημέρωση για το μέλη γενέστη για το κυνήγι την ερχόμενη κυνηγητική περίοδο 2016-2017.
Πρόεδρε, εσείς ως εκπρόσωπος πλέον του Κυνηγετικού Συλλόγου, πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου, να κάνετε στο εξής. Εμείς σαν Κυνηγετικός Σύλλογος Κυλκής έχουμε δώσει μια διάσταση σε αυτό που λέγεται Κυνηγετικό, μια νέα διάσταση σε αυτό που λέγεται Κυνηγετικός Σύλλογος. Ιδιαίτερα την νεκρή περίοδο, εισαγωγικά όπως λέμε εμείς, που δεν υπάρχει κυνήγι, από εδώ και στο εξής, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε κάποιες φιλοθεραματικές δράσεις. Π.χ. έχουμε οργανώσει μια απελευθέρωση αχριόχειρων και λαγών στην ευρύτερη περιοχή του Κυλκής. Επίσης έχουμε οργανώσει να καθαρίσουμε κάποιες πηγές, να στήσουμε βρύσες για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους κυνηγούς. Και έχουμε οργανώσει κάποιες σπορές φυτών για τα διάφορα θέματα που υπάρχουν στο Κυλκής. Κατά αυτό το χρονικό διάστημα της νεκρής, θα έλεγα, κυνηγετικής περίοδου, οι θυροφύλακές σας βρίσκονται πάλι σε επιφυλακή για να διαφυλάξουν τα θυράματα από τους ευγενείς θυροφύλακες, όχι λάθρο κυνηγούς. Οι δύο θυροφύλακες που είναι στην επίβλεψη του Κυνηγετικού Συλλόγου Κυλκής, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κυλκής, με δύο οχήματα 4x4 που διαθέτει ο Σύλλογος, επαγρυπνούν και ένα της Ομοσπονδίας 3, επαγρυπνούν κάθε μέρα για να διαφυλάξουν αυτό που λέγουμε κυνηγητικό κεφάλαιο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο φόρτο στο νομό μας και στην περιοχή μας, γιατί κυνηγοί από όλη την Ελλάδα επισκέπτονται την περιοχή μας. Έχουμε πάρα πολλά θυράματα και γι' αυτό και ο λόγος που επισκέπτονται πάρα πολύ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και οι επιτίδεις εισαγωγικά και πρέπει να τους αποτρέψουμε από αυτό το κακό φαινόμενο που λέγεται λαθροθερία. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, και πιστεύω ότι οι κυνηγοί είναι οι καλύτεροι φύλακες και της ζωικού και του φυτικού βασιλείου στο νομό μας τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας, και όντως είναι αυτό που λέτε, ότι επειδή εμείς είμαστε κάθε μέρα στα βουνά, ελέγχουμε, φυλάσσουμε όλο το φυτικό και το ζωικό βασίλειο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Έχω μπροστά μου τον κύριο Καλογεράκο Νικόλαο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, της Ομοσπονδίας Κυνηγετικών Συλλόγων. Κυνηγετικών οργανώσεων, κυνηγετικών συλλόγων όλων των νομών της Μακεδονίας και της Θράκης. Μάλιστα. Κύριε Καλογεράκο, σήμερα βρεθήκατε προσκεκλημένος, φαντάζομαι, του Κυνηγετικού Συλλόγου του Κυλκής. Τι πράγμα συζητήσατε για σε αυτήν την γενική συνέλευση αυτών των 10 συλλόγων Σερών και Κύγης? Ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση. Είναι ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα των κυνηγητικών συλλόγων των δύο νομών. Έχει τακτικά θέματα και έκτακτα. Τα τακτικά συζητούνται κάθε φορά, τα έκτακτα όμως, και ειδικά αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, είναι σημαντικά. Το σημαντικότερο όλων είναι ο εθνικός διάλογος για το κυνήγι, που είμαστε προσκεκλημένοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με πρωτοβουλία του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος του κ. Τσιρώνη. Οπότε έχουμε μία ιδιαιτερότητα αυτή την χρονική περίοδο σχετικά με τους προβληματισμούς που υπάρχουν και για τη συνέχεια και τη διατήρηση του κυνηγίου, με τις τοποθετήσεις στον εθνικό διάλογο διαφόρων φορέων. Κάθε φορά, κύριε Καλογερόπουλε, Καλογεράκο, που έρχεται και κάποιος καινούριος υπουργός, θέλει και αυτός να προσθέσει κάτι, να βάλει ένα πετραδάκι, φαντάζομαι, στο θέμα του κυνηγίου. Σήμερα όμως, με συγχωρείτε, αυτό που πληροφορούμε εγώ μέσω της εφημερίδος των Κυνηγετικών Νέων, δεν βλέπω να στέκεται αρρωγός στις προσπάθειες που κάνουν οι κυνηγοί, όσο αρρωγός στους οικολόγους που αυτοί έχουν αντίθετη γνώμη ή τουλάχιστον διαφορετική γνώμη από ό,τι έχουν οι κυνηγοί για την θύρα και για τα δάση. Θα πω το εξής, ότι καθήκον κάθε υπουργού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Σωστά. Εκεί θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σαφέστατα, διότι είμαστε οι πρώτοι
που λειτουργούμε για αυτήν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, διότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα χρηστών στο θέμα του περιβάλλοντος εν γέννη. Άρα μας ενδιαφέρει τόσο, ίσως και περισσότερο από έναν υπουργό, διότι εμείς έχουμε εξειδίκευση σε έναν τομέα, στη θύρα. Όχι ότι δεν γνωρίζουμε τα υπόλοιπα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το σπίτι μας είναι το περιβάλλον, είναι η φύση, και εκεί διεξάγουμε αυτή την δραστηριότητα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε οι πρώτοι που ενδιαφερόμαστε για αυτόν τον τομέα. Με συγχωρείτε, επειδή εγώ εκ των αναγνωσμάτων των διάφορων εφημερίδων και site διαπιστώνω ότι η θέση την οποία έχει ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός κύριος Τσιρώνης διαφέρει πολύ κατά των προηγούμενων υπουργών, με την έννοια πια ότι θέλει να καταργήσει τους θυροφύλακες, να φτιάξει κάποια άλλη υπηρεσία η οποία να φυλάει τα δάση. Θα ρίσκε και εσείς δεν είστε υπέρ του φυτικού και ζωικού βασιλείου. Για ποιον λόγο εδώ έχετε μία αντίρρηση? Δεν ξέρω αν θέλετε να... Δεν θέλω να μιλήσετε πολιτικά, θέλω να μιλήσετε ξεκάθαρα ότι αυτό, σε αυτό το πράγμα είναι θετική ή αρνητική η σύλλογη ή κυνηγετική. Σαφέστατα δεν θα τοποθετηθώ πολιτικά, αλλά θα τοποθετηθώ αποκλειστικά και μόνο στην υπεράσπιση της συνέχειας και διατήρησης του κυνηγίου μέσα από μία αηφόρο διαχείριση. Σωστή. Αυτό έχει τονιστεί επανειλημμένος και στον κύριο Τσιρώνη, όμως όπως εξελίσσονται τα πράγματα φαίνεται ότι υπάρχει μία και καλυμμένη, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ιδεολειψία κατ' εμέ, κατ' άλλους ίσως να μην υπάρχει η λέξη και καλυμμένη, αλλά επειδή κληθήκαμε στον εθνικό διάλογο με διάφορους άλλους φορείς, διαπιστώνουμε το εξής, ότι οι άλλοι φορείς, οικολογικές οργανώσεις, ζωοφιλικές οργανώσεις, όχι όλες από τις ζωοφιλικές, θα το τονίσω, ακόμα και η πλευρά της οικολογικής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετήσεις οι οποίες κατά την αντίληψή μας των κυνηγητικών οργανώσεων δεν θα βοηθήσουν σε αυτήν την αηφόρο διαχείριση και στη συνέχεια του κυνηγίου όπως πραγματοποιείται σήμερα. Υπερασπιζόμαστε την διαχείριση που υπάρχει σήμερα, διότι έχει προκύψει μέσα από συνεχείς αγώνες, μέσα από αγώνες οι οποίοι απέδειξαν ότι μόνο έτσι μπορεί να διεξαχθεί ορθά και σωστά το κυνήγι, πάνω σε τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις και θέσεις, και αυτό τηρούν οι επιστημονικές, οι κυνηγητικές οργανώσεις. Κύριε Καλογεράκο, θα κάνω μια ερώτηση, ίσως σκληρή για σας. Όλοι οι κυνηγοί είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους όταν βγαίνουν στο δάσος για κυνήγι? Και τι ποσοστά έχετε παρεκτρεπωμένων, και αν αυτούς τους ελέγχετε και με ποιον τρόπο τους ελέγχετε? Με αναγκάζεται να πω το εξής, ότι το 2000, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο από την λάθρο θύρα όπως λέγεται σήμερα επιστημονικά, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας σώμα θυροφυλακής με σκοπό να προστατεύσουμε τι? Το θύραμα, και εν γέννη, επειδή έχουν και άλλα καθήκοντα οι θυροφύλακες των κυνηγητικών οργανώσεων, και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από αρκετές αντιδράσεις καταφέραμε να οριστικοποιήσουμε και τα καθήκοντα των ιδιωτικών φυλάκων θύρας, και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ υπερήφανοι που είμαστε 100% αρρωγοί
αρρωγή, το τονίζω, τονίζω τη λέξη αρρωγή, της προστασίας του περιβάλλοντος και βοηθούμε τις δασικές υπηρεσίες στο έργο τους. Κύριε Καλογεράκο, έχω να σας πω το εξής. Όλοι οι κυνηγοί, υπάρχει ένα πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Artemis, όπου όλοι οι κυνηγοί είναι υποχρεωμένοι κάθε περίοδο να συμπληρώνουν έναν, ας το πω, ένα χαρτί στο οποίο να αναφέρουν τι είδους θυράματα έχουν κάνει, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μπορεί από αυτό να κρίνει το κάθε Υπουργείο το τι γίνεται στην περιοχή του. Είμαι σίγουρος όμως αυτό, ότι κατά 80 με 90% δεν το τηρούν οι κυνηγοί. Έχουν κάποιον λόγο να μην το τηρούν. Οπότε έχει κάθε λόγο ίσως το Υπουργείο να αναγκάζεται να διαφοροποιείται από τις προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κατανοώ τι λέτε. Το πρόγραμμα Artemis συμπληρώνεται εθελοντικά. Ακριβώς. Βέβαια, εκείνο που τονίζουμε και θέλουμε είναι οι κυνηγοί να κατανοήσουν την αξία του προγράμματος Artemis, διότι παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που δίνουν τη δύναμη στο Υπουργείο, προσέξτε, τονίζω, οι κυνηγετικές οργανώσεις προσφέρουν στο Υπουργείο τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να προσκομίσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να έχουμε μία θετική έκβαση στην υπογραφή της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης. Η ετήσια ρυθμιστική απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον εκάστοτε υπουργό ή υφυπουργό περιβάλλοντος, έχει επιβληθεί με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αφού προσκομιστούν τα ανάλογα στοιχεία για τον πίνακα θηρευσίμων. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν λαμβάνονται μέσω του προγράμματος Artemis και γι' αυτό θα πρέπει οι κυνηγοί ως Ευαγγέλιο να χαρακτηρίσουν το πρόγραμμα Artemis για να το συμπληρώνουν εθελοντικά. Και το τονίζω εθελοντικά, διότι μόνο έτσι γίνεται κατανοητή η προσπάθεια και όχι υποχρεωτικό. Κύριε Καλογεράκο, ακριβώς αυτό πήγα, θέλω να πω, μήπως το Υπουργείο, όχι ο κύριος Τσουλούνης, το κάθε ο εκάστοτε, θα έχει οπωσδήποτε δικαίω όταν λέει θέλω να δω, να ξαναδώ, να αναθεωρήσω τις αποφάσεις οι οποίες προϋπήρχαν για το κυνήγι. Μήπως δεν είστε και εσείς απόλυτα εντάξει έτσι ώστε να έχετε αποδεικτικά στοιχεία, να διεκδικείτε όσα διεκδικείτε και να έχει δίκιο ύστερα αυτός ο οποίος σας λέει κύριε εσείς είστε οι παραβάτες, δεν γνωρίζω τι μου γίνεται, τι περιμένετε να σας κάνω. Ευτυχώς θα πω και θα το τονίσω, υπάρχουν όλα τα, εκείνα τα στοιχεία στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο εκάστοτε υπουργός ή υφυπουργός περιβάλλοντος που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την υπογραφή της ρυθμιστικής, ώστε να την υπογράψει με απόλυτη, να το πω, ευχέρεια, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις μελέτες και στα στοιχεία που προσκομίζουν οι κυνηγητικές οργανώσεις, διότι δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία από τις κρατικές οργανώσεις. Κυρίες και κύριοι, αν καθίσουμε να μιλήσουμε μέρες για τα θέματα των κυνηγών, για το τι πρέπει να κάνουν και το τι πρέπει το Υπουργείο και ποιες είναι οι προτάσεις, θα μας παίρνανε μέρες. Κύριε Καλογεράκο. Θα μας παίρνανε μέρες, θα συμπληρώσω. Παρακαλώ. Διότι χαρακτηριστικά υπόθηκε στις δύο πρώτες συναντήσεις του Εθνικού Διαλόγου, ναι, ότι το θέμα του κυνηγίου για να αναλυθεί θα χρειαζόταν, θα απαιτεί το χρόνος 2 έως 3 χρόνια συζήτησης, ναι, για να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην υπογραφή της ετήσιας ρυθμιστικής του 2002-2003 και από εκεί και ύστερα είναι πανομοιότυπες, διότι είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και καταφέραμε με την τεκμηρίωση οι κυνηγητικές οργανώσεις να βάλουμε την υπόθεση στο αρχείο, πράγμα που ακόμα και σήμερα με τοποθετήσεις διαφόρων φορέων στον Εθνικό Διάλογο δεν ήταν καθόλου μα καθόλου γνωστό.
υπόθηκε, δόθηκε η απάντηση. Δεν πήραμε ανταπάντηση για την ώρα. Θα δούμε στη διάρκεια, γιατί έχουμε μία ακόμα συνάντηση στις 20 Απριλίου για να συζητήσουμε, ίσως και να είναι καταληκτικό, και νομίζουμε κατά τη δική μας άποψη ότι όταν λένε επιστημονικοί φορείς ότι χρειάζονται 2-3 χρόνια, αλλά το Υπουργείο θέτει ορίζοντα 40 περίπου ημερών, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βιαστικά τα συμπεράσματα για το αν θα πρέπει να υπογραφεί μια νέα ρυθμιστική διαφοροποιημένη ή να είναι ακριβώς όμοια με την προηγούμενη. Κλείνοντας, ποιο θα θέλατε να είναι το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, της διαβούλευσης της 20 Απριλίου? Δεν θα πω αυτό που ήθελα να πω, αλλά θα έλεγα το εξής. Αυτό που πρέπει να βγει, διότι υπόθηκε κατά κόρον μέσα σε αυτόν τον εθνικό διάλογο, είναι ότι τα κριτήρια πάντοτε για την συνέχιση και τη διατήρηση του κυνηγιού είναι επιστημονικά. Αυτά αποδέχομαι κι εγώ, και αν υπάρχει κριτήριο επιστημονικό ούτως ώστε που θα λέει ότι κάτι πρέπει να μεταβληθεί, εγώ είμαι σύμφωνος. Όμως μέχρι στιγμής έχουμε αποδείξει με κάθε λεπτομέρεια ότι το κυνήγι πρέπει να συνεχιστεί στη σημερινή του κατάσταση, και ευελπιστώ ότι εμείς επιστημονικά θα το αποδείξουμε, και απομένει μόνο ένα άλλο κριτήριο, το οποίο είναι είτε ιδεολειπτικό είτε πολιτικό, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου επιστημονικό, άρα θα είναι λανθασμένο. Κύριε Καλογεράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα των συλλόγων, των κυνηγετικών συλλόγων και των κυνηγών, δεν είναι μόνο των κυνηγών. Είναι κάθε ανθρώπου ο οποίος αγαπάει το περιβάλλον, αγαπάει το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Ο κύριος Καλογεράκος, πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Καλογεράκο, με περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε πολλά περισσότερα θέματα του κυνηγίου όσον αφορά τον τρόπο των κυνηγών, των σκυλιών, του θυράματος κλπ. Θα χαρώ ιδιαιτέρως για την επόμενη συνάντηση, και νομίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε περισσότερα θέματα. Κυρίες και κύριοι, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Καλογεράκο. Η εκπομπή, ή μάλλον αυτή η συνέντευξη, συζήτηση γίνεται στο κέντρο Sigmaland, το οποίο είναι η ιδιοκτησία του Συλλόγου Κυνηγών Νομού Κυλκής. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Καλογεράκο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευελπιστώ να έχουμε περισσότερο χρόνο για διάφορα θέματα στην επόμενη συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Γεια σας.